Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τώρα έχουμε πάθει όλοι λίγο κατάθλιψη. Οικονομική κρίση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι. Το θέμα είναι να αγοράσουμε να φάμε, όχι να αγοράσουμε ρούχα. Ήταν λίγο πιο. Βρήκα λύση για όλες. Σε αυτό το κατάστημα αγοράζεται ρούχα με 23 ευρώ το κιλό. Και όταν λέμε 23 ευρώ, δεν αγοράζεται ένα-δύο μπλουζάκια. Σε μπλουζάκι πιστεύω ότι βγαίνουν 6 μπλουζάκια. Σοβαρά. Κουστούμι 19 ευρώ. Κουστούμι ωραίο. Δηλαδή, τύπου πα σε μια δεξίωση, σε ένα πάρκ. Ωραία ρούχα. Είναι ωραία. Τα μανούλα με 23 ευρώ. Είναι ωραία τα ρούχα. Καλά, πολύ ωραία σα. Λοιπόν, λέω. Πάμε να τα δούμε. Η οικονομική κρίση έφερε πολλές αλλαγές στην καθημερινότητα του Έλληνα. Μερικές από αυτές τις αλλαγές αφορούν και τις καταναλωτικές μας συνήθειες. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει φέτα με το κιλό, κρέας με το κιλό, αγκούρια με το κιλό. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε για τα ρούχα με το κιλό. Θέλω να μου πείτε, η ζυγαριά σε ένα κατάστημα με ρούχα, πού μπορεί να χρησιμεύει? Πουλάμε ρούχα με το κιλό. Όπως αγοράζει τη φέτα, εμείς τα ρούχα τα πουλάμε με το κιλό. Ήταν σκέψη που ξεκίνησε ουσιαστικά... Με την κρίση. Ήταν κάτι που ήταν όντως, είχε σχέση με την κρίση. Που σκεφτόμαστε πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι. Και έτσι το κάνουμε, αγοράζουμε τη ζυγαριά, η επένδυσή μας δηλαδή, και πουλάμε με το κιλό πλέον. Τα ρούχα είναι second hand. Αν κάνω καλά τη μετάφραση, είναι... Δεύτερο χέρι. Δεύτερο χέρι, δηλαδή... Είναι ρούχα φορεμένα, ελαφρά φορεμένα. Τα αγοράζουμε εμείς από το εξωτερικό. Αλλά μη φοβόσαστε επειδή είναι δεύτερο χέρι, γιατί όλα τα ρούχα περνάνε από Κλίβανο. Υπάρχουν κανονισμούς για αυτό το πράγμα. Και έρχονται εδώ στην Ελλάδα, τα φέρουμε στο μαγαζί και τα χωρίζουμε ανδρικά γυναικεία. Και έρχεστε εσείς και ψωνίζετε. Εγώ μπορώ να φέρω ρούχα τα οποία δεν τα χρειάζομαι να τα πουλήσω σε εσάς, ή μπορώ μόνο να αγοράσω? Όχι, μπορείτε μόνο να αγοράζετε, επειδή υπάρχει αυτή η διαδικασία. Εμείς δεν μπορούμε να αγοράζουμε ρούχα από ιδιώτες και να το πουλάμε εδώ, γιατί δεν επιτρέπεται. Πόσο πάει το κιλό καταρχήν, το ρούχο? Είναι 23 ευρώ το κιλό. Πόσο έχει επηρεάσει τον Έλληνα η οικονομική κρίση? Χάνει το χαμογελό του Έλληνας. Πολύ. Αυτό το μαγαζί είναι μια δημιουργική λύση. Δηλαδή, βλέπεις κόσμο που έρχεται εδώ πέρα και φεύγουμε ένα χαμόγελο. Γιατί έχουν εξοδέψει πολύ λίγα λεφτά, έχουν πάρει πολύ ωραία πράγματα. Τα τζιν που βλέπουμε, το κόστος ποιο είναι? Είναι 7 ευρώ. Όποιο τζιν και να διαλέξουμε. Και να διαλέξετε. Όποιο τα παντελόνια που βλέπω πίσω είναι κάτι άλλο. Τα παντελόνια εκεί, είναι γυναικεία παντελόνια, είναι 6 ευρώ το ένα. Ώρα όμως για ψώνια. Πάρτε το καλάθι σας και διάλεξα κάποια ρούχα και θέλω να τα ζυγίσουμε να τα αγοράσω τώρα. Ωραία. Λοιπόν, ένα κουστούμι για αρχή. Να το δείξουμε και στον κόσμο. Ένα παντελόνι. Αυτό είναι πάρα παντελόνι. Πολύ ωραίο. Και ένα σακάκι. Πάρα το πολύ ζακάκι. Ωραίο. Πόσο κοστίζει? 19,55. Και 55, ακρίβεια όμως. 20 ευρώ αγοράζω κουστούμι δηλαδή. Πάρα πολύ ωραίο. Το πήραμε το κουστούμι. Πάει. Θέλω να δω ένα τζιν μπουφανάκι. Ένα τζιν μπουφανάκι. Ένα αυτό εδώ. Εδώ 10 τώρα. Κάνουμε και μια καλύτερη. Το φόρεμα. Ένα φόρεμα επίσημο. Ένα πολύ ωραίο φορεματάκι για ένα νέο κορίτσι. Με 4 και 30. 4 τώρα. Τι και 30. Το φόρεμα να δείξουμε μόνο. Πώς ήταν, δεν το δείξαμε. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα για ένα νέο κορίτσι για βραδινή έξοδο. Και με πλάτη ωραία έξω. Πάρα πολύ ωραίο. Για το τέλος κράτησα 5 μπλούζες, ένα πουκάμισο και ένα πουλόβερ. Θέλω να τα ζυγίσουμε όλα μαζί, να δούμε ωραία. Πόσο θα μας πάει το κιλό. Πάμε να δούμε. 1. 2. 2. 3 μπλουζίτσες. 4. 5 μπλούζες. 5 μπλούζες. Απλές καλοκαιρινές. Ναι. Ένα πουκαμισάκι. Ένα και ένα πουλόβερ χειμωνιάτικο για το Πάσχα. Έτσι να το έχω, πας και πιάσουν και κρύα. Λοιπόν, εδώ είστε ακριβώς. Ένα κιλό. Ένα κιλό. 23 ευρώ. 23 ευρώ. Για πώς θα συνεχίσετε να ζυγίζετε τα ρούχα και να αγοράζει ο κόσμος? Πότε τελειώνει το μνημόνιο? Ωραίο. Είδατε το μαγαζί στο με καπλάκι. Το κιλό. Όποιες κυρίες θέλουν να πάνε, πάρα πολύ ωραίο με μαγαζί. Με το κιλό που λέμε τα ρούχα. Αγκούρια, τυριά, κρέατα με το κιλό. Να τώρα και ρούχα. Διότι κρίση, αλλά δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε και γυμνή στον δρόμο. Κάτι πρέπει να φοράμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάντως αυτό εδώ δεν είναι με το κιλό.